Προσέξτε, στην προηγούμενη εκπομπή στην Αγγελική είπαμε την είδηση του χθεσινού πρωτοσέλιδου, αλλά χθες ήταν απεργία, δεν μπορούσαμε να το ανοίξουμε περισσότερο, της Νέας Κρήτης. Διότι ο πολύ γνωστός και αγαπημένος και σε αυτή τη συχνότητα ιστορικός συγγραφέας και ουχή καθηγητής, πρέπει να το τονίσω αυτό, διότι είναι άλλο διδάσκω και άλλο είμαι καθηγητής, ο κύριος Χάινς Ρίχτερ, αφού τελεσυδίκησε στο ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο της χώρας, στο Συμβούλιο της Επικρατείας, η προσφυγή του που ζητούσε να ξαναπάρει πίσω τον τίτλο που του αφαίρεσε η σύγκλητος του Πανεπιστημίου Κρήτης, του επίτιμου διδάκτορα, και του τον αφαίρεσε όχι για τα βιβλία του, αλλά γιατί είχε με προσβλητικούς χαρακτηρισμούς επιτεθεί στο Πανεπιστήμιο Κρήτης μετά τα όσα είχαν συμβεί, προσέφυγε τώρα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, όπου σέρνει στο σκαμνί την ελληνική δημοκρατία, ζητώντας ξανά με νέο παραλογισμό να το αναγνωριστεί ότι ποινικοποιήθηκε η γνώμη του. Αυτό θέλει ο κύριος Ρίχτερ. Και θέλει τον τίτλο πίσω. Τώρα βέβαια γιατί θέλει τον τίτλο πίσω, ειδικά από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, με το βιβλίο του για τη μάχη της Κρήτης και τους λεβέντες Γερμανούς αλεξιδοτιστές που έπεφταν στην Κρήτη, το υποτικό τάγμα, και οι Κρήτες τους κακομεταχειρίστηκαν, αυτά γράφει. Οπότε αυτοί κάνανε δικαιολογημένα αντίπεινα κτλ. Κτλ. Το καταλάβαμε όλοι. Καιρό τώρα. Θέλω να πάω όμως σήμερα, γιατί δεν θα το αφήσουμε να περάσει έτσι στον ντούκου, στο συγγραμματέα του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης των Γερμανικών Οφειλών, τον κύριο Αριστομένη Σιγκελάκη, Βιαννίτη στην καταγωγή, από τα καμένα χωριά δηλαδή. Διότι αυτή η νέα πρόκληση του κυρίου Ρίχτερ, ο οποίος ερίστον παρόδο κύριος Ρίχτερ, να δείτε πως δεν είναι με το Εθνικό Συμβούλιο Διεκδίκησης των Οφειλών, ήταν ειδικός σύμβουλος του κυρίου Σόιμπλε για τα ζητήματα των γερμανικών επανορθώσεων. Ο κύριος Ρίχτερ φυσικά δεν προσεύχει σε κανένα Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου όταν η χώρα καταγωγής του, η Γερμανία, επέβαλε σκληρά μνημόνια στη χώρα και την εξονούσε από αυτοκτονίες μέχρι καταρρεύσεις. Τότε δεν παραβιαζόντουσαν δικαιώματα, ήταν απλά μια νέα κατοχή. Καλημέρα κύριε Σιγκελάκη. Καλημέρα σας κύριε Σαχίνη, ευχαριστώ για την πρόσκληση και συγχαρητήρια για τα αντανακλαστικά σας. Λοιπόν κύριε Σιγκελάκη, ας αφήσουμε τα αντανακλαστικά, διότι εδώ, από εκεί που μας χρωστούσαν να μας πάρουν και ό,τι είχε απομείνει από το Βόδι, έτσι. Ακριβώς αυτό, κοιτάξτε κύριε Σαχίνη, να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά, μια πολύ σύντομη ιστορική αναδρομή για να καταλάβουμε τις διαστάσεις αυτού του θέματος, με βάση και την πολύ σωστή παρατήρησή σας ότι τελικά ο Ρίχτερ υπηρετούσε άλλους σκοπούς του βαθαίως γερμανικού κράτους ενάντια στα εθνικά συμφέροντα και στο δημοκρατικό δικαίωμα των Ελλήνων να αποζημιωθούν για τα δεινά που υπέστησαν, τα φοβερά δεινά που υπέστησαν στην κατοχή. Το Νοέμβριο του 2014, 17 Νοεμβρίου, έγινε γνωστό ότι ο Ρίχτερ επρόκειτο να τιμηθεί με τον τίτλο του επίτιμου διδάκτορα από το Πανεπιστήμιο της Κρήτης. Ο πρώτος που αντέδρασε ήταν ο επίτιμος αρχηγός ΓΕΘΑ, ο Μανούσος Παραγιουδάκης, ο οποίος μάλιστα μου τηλεφώνησε, βρισκόμουν στη Γερμανία και με ενημέρωσε ότι δύο μέρες αργότερα θα γίνονταν αυτό. Μάλιστα το είχαν κρατήσει κρυφό για να μην υπάρξουν αντιδράσεις. Κινηθήκαμε άμεσα και το Εθνικό Συμβούλιο από την πρώτη στιγμή επεσήμανε ότι αυτός ο τιμητικός τίτλος, που βέβαια ήταν προϊόν αν θέλετε ενός παρασκηνίου και πέρασε κάτω από τα ραντάρ δημοκρατικών καθηγητών στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, ήταν μια μεθόδευση ενός παλιού φοιτητή του εντός εισαγωγικών, γιατί όπως είπατε δεν έχει τον τίτλο του καθηγητή ο κύριος Ρίχτερ. Η μεθόδευση λοιπόν αυτή υπηρετούσε ένα συγκεκριμένο σκοπό και το Εθνικό Συμβούλιο το είπε από την αρχή. Πρόκειται για πλαστογράφηση της ιστορίας για να υπονομευθεί η διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών. Έγινε, όπως θυμάστε, φοβερός αναβρασμός. Υπήρξαν όμως και κάποιοι τότε που μας είπαν ότι βλέπετε φαντάσματα, πώς θα συνδέεται όλα με τις αποζημιώσεις, μέχρι που βγήκε ο ίδιος ο Ρίχτερ να ομολογήσει σε μια λογική υπεροψίας, όταν είχε απαλλαγή, όχι αθώθη, απαλλαγή με βάση το ότι θεωρήθηκε ο αντιρατσιστικός νόμος αντισυνταγματικός,
Είχε απαλλαγεί λοιπόν τότε από το πρωτοδικείο Ρεθύμνου. Βγήκε λοιπόν μέσα στην αλαζονία του και ομολόγησε ότι ήταν σύμβολος του Σόιμπλε και ότι παρουσίασε μπροστά σε υψηλό επίπεδο στο Υπουργείο Οικονομικών μία μελέτη που αποδεικνύει ότι όχι μόνο δεν χρωστάει η Γερμανία στην Ελλάδα από την κατοχή, αλλά αντίθετα τις χρωστάμε και από πάνω. Μάλιστα, ότι χρωστάει η Ελλάδα στην Γερμανία, ναι. Καλά θυμάστε. Λοιπόν υπήρξε μια σφοδρή αντίδραση και στη Γερμανία. Το Die Linke, το κόμμα της αριστεράς, κατέθεσε ερώτηση στη Γερμανική Βουλή, στην Bundestag, με 23 ερωτήματα. Ποιος προσέλαβε τον κύριο Σόιμπλε, αν αμύφθηκε, ποιος του έδωσε εντολή να κάνει αυτά και ούτω. Τον κύριο Ρίχτερ, όχι τον κύριο Σόιμπλε. Τον προσέλαβε. Ρίχτερ, ναι. Ζητούσε μάλιστα τον κύριο Σόιμπλε να αποκηρύξει αυτή τη συνεργασία. Αναγκάστηκε τότε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος να κρατήσει αποστάσεις από τον κύριο Ρίχτερ και άρχισε λοιπόν να ξυλώνεται το πουλόβερ. Φτάσαμε μετά από μάχη που δόθηκε και από το κίνημα διεκδίκησης και με καθηγητές, τον Δημήτρη τον Ξενάκη, τον Δημήτρη τον Κοτρόγιανο, τον Κωνσταντίνο τον Λάβδα, τον Νίκο τον Κοντζαμπασάκη, τον δικηγόρο και πολλούς άλλους. Τον Γιώργο τον Μαργαρίτη, να τους πούμε. Και από τους καθηγητές, ο Μαργαρίτης, ο Γιώργος, ο Μιχάλης ο Πασχάλης, ο Στέλιος ο Περάκης, ο Γιάννης ο Σκαλιδάκης, ο διδάσκων, έγραψε το Εθνικό Συμβούλιο από την πρώτη στιγμή και με αλλεπάλληλες κινήσεις, αποφάσεις, παρεμβάσεις. Φτάσαμε λοιπόν στη συντριπτική αποδοκιμασία από το ανώτατο δικαστήριο, από το Συμβούλιο της Επικρατείας, της απόπειρας του Ρίχτερ να παραστήσει ότι ήταν θύμα άκουσον-άκουσον δίωξης, μάλιστα εθνικοσοσιαλιστικού χαρακτήρα. Δηλαδή, ο άνθρωπος που ανενδίαστα και συστηματικά διέσπηρε την ναζιστική ιδεολογία, ο άνθρωπος ο οποίος ήταν ο υβριστής της μάχης της Κρήτης και της εθνικής αντίστασης, προσπάθησε να παραστήσει το θύμα ναζιστικού χαρακτήρα δίωξης, αν είναι δυνατόν, από την ελληνική δικαιοσύνη, από την ελληνική πολιτεία συνολικά, παριστάνοντας ότι έχει τη μεταχείριση του Τόμας Μαν, του οποίου του είχαν αφαιρέσει οι Ναζί τον τίτλο. Λοιπόν, αυτό βέβαια το μόνο το οποίο προκάλεσε ήταν ο γέλοτας και η παριθμόν 2571 του 2021 Δεκεμβρίου του 2021 απόφαση του Βουλίου της Επικρατείας έβαλε τα πράγματα στη σωστή τάξη και ικανοποίησε το λαϊκό αίσθημα, αλλά κυρίως απέδωσε δικαιοσύνη, διότι βεβαίως η ελληνική δικαιοσύνη αποφασίζει με κριτήριο του αν κάτι είναι νόμιμο, σύνομο ή όχι και όχι με άλλα κριτήρια. Εδώ λοιπόν τώρα έρχεται ο κύριος Ρίχτερ να τραβήξει το σκηνί, να δείξει ότι ο άνθρωπος είναι αμετανόητος, να προσπαθήσει να αλλάξει αυτή την απόφαση. Και προσέξτε, ποια απόφαση, που αφορά έναν τίτλο που του είχε χορηγήσει μια τιμητική διάκριση, να το πούμε αλλιώς, που του είχε χορηγήσει το Πανεπιστήμιο Κρήτης καθώς είχε παραπλανηθεί από αρχικά αυτά που έλεγε και όταν κατάλαβε το χαρακτήρα του, όταν κατάλαβε την ουσία των επιχειρημάτων, όταν ο ίδιος προέβησε δηλώσεις οι οποίες ήταν επιεικώς απαράδεκτες τόσο για την ιστορία της κατοχής και της αντίστασης, αλλά όσο και για τους θεσμούς του ελληνικού κράτους για το Πανεπιστήμιο, τη δικαιοσύνη κτλ., τότε το Πανεπιστήμιο Κρήτης, όπως έχει δικαίωμα, απέσυρε, ανακάλεσε τον τιμητικό τίτλο. Και εδώ είναι, δεν υπάρχει παγκόσμιο προηγούμενο σε αυτή την κίνηση του Ρίχτερ, αφενός να προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας, να αποδοκιμαστεί με συντριπτική απόφαση και τώρα να προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, γιατί το Πανεπιστήμιο Κρήτης δεν τον θεωρεί άξιο προσβράβευση. Μάλιστα. Αυτό δείχνει το πόσο χαμηλά έχουν πέσει κάποιοι. Είναι αυτό, κύριε Σιγκελάκη, πόσο χαμηλά έχουν πέσει κάποιοι, γιατί το Πανεπιστήμιο λέει, σου απένει με ένα τίτλο με λάθος τρόπο, με λάθος εικόνα, τον αποσύρω όχι γι' αυτό. Το αποσύρω γιατί με προσέβαλες στις κατοπινές σου δηλώσεις. Αυτός είναι ο λόγος που η σύγκλητος του αφαίρεσε τον τίτλο. Με το ζόρι παντριά γίνεται. Ένα πανεπιστήμιο έχει το αυτοδιοίκητο. Ακριβώς. Αποφάσισε λοιπόν δεν τον θέλει. Ακριβώς. Με το ζόρι. Είναι λοιπόν αυτό ή είναι κάτι βαθύτερο? Γιατί επιζητεί ντε και καλά τον τίτλο από ένα πανεπιστήμιο που του αφαιρέθηκε? Έχει χώρους που τον αγαπάνε στην Ελλάδα. Θα μπορούσε να τον πάρει εκεί. Γιατί τον θέλει από την Κρήτη? Ακριβώς. Ντε και καλά. Κοιτάξτε, τίποτα δεν είναι τυχαίο, τα έχουμε πει και τα έχετε και εσείς αναδείξει.
Και μόνο το γεγονός ότι αυτό το περιβόητο βιβλίο του, το οποίο στα γερμανικά είχε τον τίτλο «Η άλωση της Κρήτης». Σωστό. Στα ελληνικά το είχαν βαφτίσει βέβαια «Η μάχη της Κρήτης». Λοιπόν, «Η άλωση της Κρήτης», έτσι να θαυμάζουμε αυτό το ναζιστικό εγχείρημα τότε για την κατάληψη από αέρος της Κρήτης. Και μόνο το γεγονός ότι είχε κυκλοφορήσει στα 70χρονα της μάχης της Κρήτης, δηλαδή το 2011, δείχνει πάρα πολλά. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι στα 80χρονα, 10 χρόνια μετά, είχαμε την ομή πρόκληση των Ευρωπαίων αλεξιτοπιστών, ο Θεός να τους κάνει, αυτό ήταν τα ναζιστικά στα γονίδια, που βέβαια ξεσηκώθηκε ο λαός και μέσα σε λίγες ώρες ανέκουσαν πρίμνα. Λοιπόν, υπάρχουν κύκλοι του βαθέως γερμανικού κράτους, οι οποίοι δεν μπορούν να συμφιλειωθούν με την ιστορία της κατοχής και της αντίστασης, δεν μπορούν να συμφιλειωθούν με το γεγονός ότι η Ελλάδα και με πρωταγωνίστρια την Κρήτη και τον κρητικό λαό ουδέποτε έσκυψε το κεφάλι και έκανε δύσκολη τη ζωή στους Γερμανούς από την πρώτη μέχρι την τελευταία μέρα της κατοχής. Υπάρχουν κύκλοι του βαθέως γερμανικού κράτους με παραφιάδες και στη γερμανική κυβέρνηση που δεν μπορούν να διανοηθούν ότι 80 χρόνια μετά και παρά το θάνατο του Μανώλη Γλέζου, του Λάκη Σάντα, του Γιάννη του Σταμούλη, του Γιώργου Αλέξανδρου Μαγκάκη και όλων των ηρωικών αγωνιστών αυτού της εθνικής αντίστασης και της διεκδίκησης των γερμανικών οφειλών, ο αγώνας συνεχίζεται, κλιμακώνεται, παρεμβάσεις υπάρχουν παντού. Γι' αυτό άλλωστε έχουμε και τα περιβόητα προγράμματα αναθεώρησης της ιστορίας που τα βαφτίζουν εκπαιδευτικά προγράμματα και προσπαθούν να μπουν στα σχολεία. Κύριε Σαχίνη, έχετε αναδείξει αυτό το θέμα, αλλά να το συνδέσουμε. Ξέρετε ότι έχει κάνει απεγνωσμένες προσπάθειες το γερμανικό κράτος να βάλει το περιβόητο πρόγραμμα μνήμες από την κατοχή στην Ελλάδα στα σχολεία. Επί χρόνια προσπαθεί να πάρει άδεια. Με κινήσεις του Εθνικού Συμβουλίου, επιστολή στην Υπουργό Παιδείας, ερωτήσεις στη Βουλή και κινητοποίηση της ΟΛΜΕ, αντιστασιακών οργανώσεων και άλλων φορέων, αυτό δεν έχει γίνει κατορθωτό. Γιατί δεν συμφιλειώνονται με το πώς γράφτηκε η ιστορία και δεν μπορούν να δεχθούν ότι εμείς θα διεκδικήσουμε μέχρι τέλους τις γερμανικές οφειλές. Αντίθετα, θα έλεγα ότι έχουν θορυβηθεί και από το γεγονός ότι η Πολωνία μπαίνει στο παιχνίδι και προσπαθούν, εντείνοντας τις πιέσεις σε όλα τα επίπεδα, να κλείσουν άρον-άρον το θέμα. Λοιπόν, αυταπατώνται. Το θέμα θα παραμείνει ανοιχτό. Αυτό το οποίο έχει κλείσει οριστικά είναι η βράβευση του Ρίχτερ. Αυτό έχει κλείσει. Ο ίδιος ο Ρίχτερ αποτελεί ένα πρόσωπο επονίδιστο, ένα πρόσωπο που συμβολίζει στην Ελλάδα την ομή προσπάθεια του ξένου παράγοντα να πλαστογραφήσει κύριε την ιστορία μας. Είναι λίγο πιο σύνθετο, έχετε δίκιο εσείς που τα συνδέετε. Διότι αυτή η με αρίθμου πρωτοκόλλου 43-326 του 22 του Σεπτεμβρίου προσφυγή του κυρίου Ρίχτερ στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που με διαδικασίες φίξ το Φλεβάρι μπήκε σε ανάγνωση και το Μάρτιο απεστάλλει έγγραφο προς την ελληνική δημοκρατία και τον κύριο Ρίχτερ είναι ο προδικαστικός κύκλος αρχικός όπου ζητάνε εξηγήσεις από την ελληνική δημοκρατία και βεβαίως τον αντίλογο του κυρίου Ρίχτερ. Φαίνεται ότι είναι μια ιστορία που δεν είναι απλή. Αρκεί να πω, για πολλούς που δεν το ξέρουν, και γι' αυτό επιμένω ότι δεν είναι τυχαίες οι κινήσεις του, θέλει τον τίτλο από την Κρήτη. Υπάρχουν άλλα πανεπιστήμια στη χώρα που κάναν μεταπτυχιακό και διδακτορική διατριβή πάνω στη δίωξη Ρίχτερ. Άκουσον. Είναι το γνωστό κύκλωμα το οποίο άνοιξε το δρόμο αρχικά της τιμητικής αναγόρευσής του σε επίτιμο διδάκτορα και μετά τα μαζέψαν από το Πανεπιστήμιο Κρήτης και φύγαν. Πήγαν αλλού αυτοί οι καθηγητές. Πήγανε στη Θεσσαλία. Μάλιστα. Λέει εδώ ο φίλος ο Νίκος, κύριε Σιγκελάκη και κύριε Σαχίνη, φταίει ο Ρίχτερ όταν το εδώ ακαδημαϊκό και πολιτικό κατεστημένο στρώνει κόκκινα χαλιά στους Γερμανούς και στα λεφτά τους και πάνω σε αυτά πάτησε και ο εν λόγω καθηγητής για να προωθήσει τη γερμανική προπαγάνδα και τα προσωπικά του συμφέροντα. Τα ίδια δεν κάνουμε σε όλα τα πεδία της εξωτερικής μας πολιτικής τελικώς, λέει ο Νίκολας. Μπορεί να πει κανείς ότι έχει άδικο ο Νικόλας. Δυστυχώς, αλλά γίνεται μία μάχη
από το λαό, από ισχυρές δυνάμεις κοινωνικές, αυτή η κατρακύλα να σταματήσει, να αποτραπεί και εν πάση περιπτώσει αν κάποιοι κυβερνώντες, χωρίς να βάζουμε εκεί πέρα κομματικό χρώμα, δυστυχώς είναι ένα ευρύτερο πρόβλημα, νομίζουν ότι η Ελλάδα δεν είναι εθνικά κυρίαρχη, αυτό πρέπει να το ξεχάσουν. Η Ελλάδα είναι εθνικά κυρίαρχη και το πρώτο το οποίο πρέπει να προασπιστεί είναι την ιστορία της. Έχω εδώ ένα μήνυμα από τον Πρίτανη, τον άλλοτε Πρίτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης. Επί των ημερών του έγινε η αναγόρευση του κύριου Ρίχτερ, τον κύριο Ευρυπίδη Στεφάνου, ο οποίος λέει: «Δεν με εκπλήσει η εξέλιξη. Είναι ο σημαντικότερος τίτλος που πήρε ποτέ ο κύριος Ρίχτερ, αυτός του επίτιμου διδάκτορα στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Ουδέποτε ήταν καθηγητής, αλλά διδάσκων πανεπιστημίου. Σας είχα πληροφορήσει στο παρελθόν για το ακαδημαϊκό ποιόν του κυρίου. Ασόψονται η Προεδρία της Δημοκρατίας που τον τίμησε με παράσημο και το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης που ομόφωνα και επιστημονικά επιπόλαια του έδωσαν τον τίτλο. Φαντάζομαι έχετε δει τα πρακτικά, κάποιοι μετέπειτα φωνασκούντες τον ψήφισαν εκ των προτέρων και απριόρι. Εκεί έγκυται το μεγάλο πρόβλημα. Τα πονήματά του ήταν γνωστά. Τον Ιούνιο του 2011 τα είχε παρουσιάσει στην Εταιρεία Κρητικών Ιστορικών Μελετών στο Ιστορικό Μουσείο. Ήταν τότε που είχε αντιδράσει ο Μανούσος Παραγιουδάκης, ο επίτιμος αρχηγός για ΕΘΑ. Και μια σημαντική λεπτομέρεια, λέει ο τότε Πρίτανης. Η σύγκλητος του Πανεπιστημίου δεν του απένιμε κανέναν τίτλο. Με τον νόμο Διαμαντοπούλου, η σύγκλητος και ο Πρίτανης, ακούστε εδώ, δεν είχαν αρμοδιότητα επικύρωσης της απόφασης του τμήματος, της κυρίας Διαμαντοπούλου όμως. Ούτε για τον τίτλο επίτιμου διδακτορικού, ούτε αυτόν του ομότιμου καθηγητής. Ο Πρίτανης, εγώ δηλαδή τότε, δεν παρευρέθηκα στην τελετή αναγόρευσής του. Η σύγκλητος που του αφαίρεσε τον τίτλο, τον αφαίρεσε για άλλους λόγους και όχι για τις απαράδεκτες απόψεις των βιβλίων του, αλλά για τις απαράδεκτες απόψεις έναντι της πανεπιστημιακής κοινότητας. Θα θυμόσαστε βέβαια όλοι τα ψεύδη που ανέφερε στη συνέντευξή του στην Καθημερινή, η οποία δεν δημοσίευσε την απάντησή μου σε αυτά. Αναγκάστηκα να τη δημοσιεύσω σε άλλη εφημερίδα. Σας ευχαριστώ πολύ, Ευρυπίδη Στεφάνου». Αυτό είναι το κλίμα και θα θέλω να σας παρακαλέσω, κύριε Σιγκελάκη, ούτε αυτό το θέμα να το αφήσετε να περάσει έτσι. Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Σαχίνη, και ξέρετε ότι δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω. Θέλω να πω ένα σχόλιο για αυτά που είπε ο κύριος Στεφάνου, ότι είναι πολύ σημαντική η δήλωσή του. Θυμάμαι μάλιστα ότι εκείνη την περίοδο τον είχα συναντήσει τυχαία σε ένα εστιατόριο που ήταν με τη Μέρη τη Λιονή, τις πρώτες μέρες που έβραζε το θέμα και είχαμε πει έτσι σε καλούς τόνους δύο πράγματα. Χαίρομαι για την απάντηση αυτή και την συνολική στάση του. Το ζήτημα λοιπόν τώρα, κοιτάξτε, πρέπει όλοι να το καταλάβουν. Εδώ από ό,τι φαίνεται ο Ρίχτερ έχει κάποια πλάτη, κάποιο έρισμα. Δεν εξηγείται αλλιώς που ένα θέμα τέτοιο που δεν συνιστά φυσικά προσβολή των ανθρώπινων δικαιωμάτων του, αλλά συνιστά δικαίωμα του βραβεύοντος, αυτού που έδωσε το βραβείο, να αναθεωρήσει τη στάση του με βάση τη συμπεριφορά του βραβευόμενου. Και μάλιστα αυτό είναι βασικό στοιχείο της ακαδημαϊκής δεοντολογίας. Αν δεν κάνω λάθος, το είχε πει ο κύριος Περάκης τότε, ότι πρέπει να υπάρχει και ήθος. Δηλαδή δεν βραβεύεις μόνο κάποιον για το ακαδημαϊκό του, το επιστημονικό του έργο, αν δεν συνοδεύεται από το ανάλογο ήθος. Λοιπόν, ο κύριος Ρίχτερ με συνεχείς δηλώσεις, συνεντεύξεις και άρθρα προσπαθεί να αποδείξει και στον τελευταίο Έλληνα, στον πιο δύσπιστο, ότι στερείται ήθους, ότι κατά βάση μισεί την Ελλάδα και την ελληνική ιστορία. Δεν μπορώ λοιπόν να καταλάβω με ποιο τρόπο το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και μάλιστα με αυτή την επίγουσα διαδικασία προσπαθεί να δει το θέμα, και φυσικά θα έλεγα ότι να αναλογιστούν πάρα πολύ καλά οι δικαστές τίνος τη συμπεριφορά, τίνος ιστορικού εντός εισαγωγικών, ο οποίος θεωρείται
και ιδεολογικός σταγός ναζιστικών σταγονιδίων στη Γερμανία, τον ακούνε και τον παραδέχονται ακροδεξιοί κύκλοι, αυτό είναι ευρύτερα γνωστό. Μην τρέπεστε, πήγε και μίλησε στην Ένωση των Γερμανών Αλεξιτουτιστών. Ακριβώς, ακριβώς. Και το ότι είχε πάρει από την Ελλάδα, από την Προεδρία της Δημοκρατίας το 2000 ανώτατο τιμητικό τίτλο, οφείλεται σε μια συστηματική παραπλάνηση που έκανε επί χρόνια, όπου τι έκανε ο Ρίχτερ, αναδείκνυε τις ευθύνες των Βρετανών, και πολύ σωστό αυτό, προκειμένου όμως να συμψηφίσει με τις ευθύνες της Γερμανίας. Παραπλανήθηκε λοιπόν τότε η ελληνική ελίτ. Αυτά να τα λέμε όλα και μέσα από τα λάθη μας να μπορούμε να... Μισό κύριε Συγγελάκη, μισό. Θέλω να ακούσετε κι εσείς, σας παρακαλώ πολύ, την κυρία Χριστίνα Σταμούλη. Νομίζω θα είστε συνομιλητές στην παρουσίαση ενός βιβλίου ναι, του Γιώργου Χαρβαλιά, που έχει σχέση ακριβώς με τις γερμανικές επανορθώσεις και τη συμπεριφορά, όμως δεν είναι αυτό το θέμα τώρα. Η οποία μου έστειλε μια πολύ ενδιαφέρουσα πληροφορία, ότι ως νομικός, ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου δεν έχει τη δυνατότητα να ακυρώσει, να αλλάξει αποφάσεις των εθνικών δικαστήριων όπως Συμβουλίου της Επικρατείας. Άλλη είναι η στόχευση εδώ. Καλημέρα, κυρία Σταμούλη. Καλημέρα Γιώργο Σαχίνη, καλημέρα αγαπητέ Αριστομένη, καλημέρα σε όλη την Κρήτη. Καλημέρα, καλημέρα Σινά. Για πείτε το λίγο αυτό, κυρία Σταμούλη, γιατί νομικοί δεν είμαστε όλοι. Ωραία. Καταρχήν θέλω να ξεκαθαρίσω ότι για την υπόθεση Ρίχτερ δεν είμαι ειδική. Υπάρχουν άλλοι ειδικότεροι εμού που την έχουν παρακολουθήσει, όπως ο Αριστομένης και ο κύριος Περάκης, ο Στέλιος ο Περάκης και άλλοι. Εγώ ήθελα να εισφέρω στην κουβέντα σας, την οποία παρακολουθώ, αυτή τη λεπτομέρεια, γιατί είναι σημαντική. Θεωρώ ότι η κίνηση Ρίχτερ και όσων τον συμβουλεύουν δεν έχει να κάνει με τη διεκδίκηση ή την προσπάθεια να ανακτήσει ό,τι ενδεχομένως έχασε στο πλαίσιο του ελληνικού ακαδημαϊκού συστήματος. Διότι ακριβώς το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δεν έχει τέτοια δυνατότητα. Αν και εφόσον πετύχει μια θετική απόφαση παραβίασης εντός εισαγωγικών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του, αυτό θα του δώσει τη δυνατότητα, σίγουρα θα του δώσει μια επικοινωνιακή καινούρια ας πούμε έκρηξη για να ξανασυζητάμε τι κακοί που είναι οι Έλληνες που δεν δέχονται, που δεν ξέρω όλα αυτά, και βεβαίως, έτσι για να το πούμε πολύ απλά, εδραιώνει και μια δυνατότητα να ζητήσει μια αποζημίωση από το ελληνικό κράτος, γιατί προσβλήθηκε το συγκεκριμένο ανθρώπινο δικαίωμά του. Δηλαδή, συγγνώμη κυρία Σταμούλη, με συγχωρείτε, εμείς αποφασίσαμε, εμείς, το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης με κακό τρόπο, αλλά το αποφάσισα να τον τιμήσει. Μετά η σύγκλητος για άλλο λόγο να το αφαιρέσει την τιμή. Ζητάει και λεφτά από πάνω, αυτό μου λέτε. Έχει σημασία να δούμε τι ακριβώς ζητάει, και η διαδικασία που ακολουθήθηκε δεν είναι πρωτόγνωρη. Το πόσο σύντομη είναι δεν μπορώ να το κρίνω. Πρέπει να δούμε λιγάκι και τι λέει η προσφυγή του και εν πάση περιπτώσει ακριβώς όλα αυτά. Η όχληση της ελληνικής κυβέρνησης, γιατί προφανώς η προσφυγή κατά της ελληνικής κυβέρνησης στρέφεται, η όχληση της ελληνικής κυβέρνησης είναι στο πλαίσιο της διαδικασίας. Δεν είναι, δηλαδή δεν μας ξενίζει το γεγονός ότι το Στρασβούργο στέλνει μία επιστολή στο νομικό συμβούλιο του κράτους και του λέει πες μου τις απόψεις σου για αυτό το θέμα. Δεν, ούτε και πολύ σύντομη είναι. Δηλαδή μάλλον εγώ από την εμπειρία μου από τις δίκες, από τις υποθέσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων, μου λέει ότι μάλλον πρόκειται για μια απλή προσφυγή. Κοιτάξτε κυρία Σταμούλη, θέλω να σας ρωτήσω, στο πλαίσιο αυτής της κατάστασης μπορούν τρίτοι, μπορούν δηλαδή το Εθνικό Συμβούλιο, το... Μου πέρασε από το μυαλό σου. Το Συμβούλιο. Βέβαια, είναι πολύ αργό. Καταλαβαίνω την ερώτηση. Ναι, ναι. Θέλω να πω, εσείς ως διαχειριστές του αρχείου Σταμούλη, μπορείτε να παρέμβετε ως τρίτη, να φωτίσετε. Ναι. Δεν είμαι πρόχειρη να σας απαντήσω. Ο Στέλιος Βεράκης προφανώς θα σας το έλεγε αυτομάτως.
Είναι κάτι που μου πέρασε και εμένα από το μυαλό και ίσως να θέλει ψάξιμο. Μάλιστα. Κυρία Σταμούλη, σας ευχαριστώ γιατί είστε πάντα σε εγρήγορση και θα τα ξαναπούμε, είναι σαφές. Καλή επιτυχία στα όσα έχετε να πείτε και εσείς και ο κύριος Σιγκελάκης στην παρουσίαση του βιβλίου του Γιώργου Χαρβαλιά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλά, θα τα πούμε και γι' αυτό. Χάρηκα που σας άκουσα και τους δύο. Καλημέρα στην Κρήτη. Κύριε Σιγκελάκη, καταλάβατε τι λέει η κυρία Σταμούλη. Δεν μπορεί το δικαστήριο να το αφαιρέσει μεν τον τίτλο, να του τον επιστρέψει. Δεν μπορεί να υποχρεώσει τα εθνικά. Μπορεί όμως να βγάλει μια απόφαση που επικοινωνιακά, γι' αυτό λέω εγώ το γυνάτι βγαζιμάτι, να την επισύει στην ελληνική δημοκρατία ότι μ' αδικήσατε. Ναι, ήταν χρήσιμη η παρέμβαση της κυρίας Σταμούλη. Και εδώ θα ήθελα να επικαλεστώ αυτό το οποίο ο κύριος Στεφάνου κατέθεσε στην εφημερίδα σας, ότι οι τιμές και τα βάρη που απονέμουν οι δημοκρατίες έρχονται και φεύγουν αναλόγως των πράξεων και της αξίας κάθε προσώπου και όχι με σκοπό να ενθαρρύνουν ή να αποθαρρύνουν τα πρόσωπα. Αυτό λοιπόν πρέπει να αναλογιστούν οι πάντες, και αυτό που επισήμανε και η Χριστίνα ουσιαστικά και το δικό σας σχόλιο είναι το εξής, ότι βλέπουμε, και πραγματικά μου κάνει φοβερή εντύπωση, ξέρετε κύριε Σαχίνη ποιος ήταν ο πρώτος Γερμανός που αντέδρασε στις 4 Ιουνίου του 2019, όταν μάλιστα τότε εγώ ήμουνα στη Γερμανία και δώσαμε συνέντευξη μαζί με τον Τριαντάφυλλο Μηταφίδη και άλλους συναγωνιστές ενώπιον γερμανικού κοινού στην αίθουσα των γερμανικών συνδικάτων στο Μόναχο, και τους ανακοινώσαμε λοιπόν ότι μόλις πριν από λίγες ώρες επιδόθηκε η ρηματική διακοίνωση, και το θυμάμαι και μου σηκώνεται η τρίχα, γιατί το κοινό που ήταν κατά συντριπτική πλειοψηφία Γερμανοί ξέσπασαν σε χειροκροτήματα όταν τους είπαμε ότι η Ελλάδα διεκδικεί εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ και αυτοί χειροκροτούσαν. Ξέρετε λοιπόν ποιος ήταν ο πρώτος ο οποίος έκανε δήλωση εναντίον αυτής της διεκδίκησης? Πολύ σωστά μαντεύετε. Ο Χάινς Ρίχτερ, τις 4 Ιουνίου του 19. Και δεν σταμάτησε εκεί. Αργότερα έγραψε ένα κείμενο, έκανε μια συνέντευξη στην οποία έβαλε όλα τα ζητήματα της κατοχής, ότι για το λοιμό της κατοχής φταίνε οι Βρετανοί, φταίνε οι Έλληνες, φταίνε οι Ιταλοί, όλοι φταίνε εκτός από το Τρίτο Ράιχ. Ότι για τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας φταίει φυσικά η εθνική αντίσταση. Ότι όλα λοιπόν αυτή η αιμονή, εγώ νομίζω ότι δεν έχει να κάνει, δεν είναι μια προσωπική αιμονή, δεν είναι ένα γυνάτι ενός κακομαθημένου και ανιστόρητου ανθρώπου. Έχει από πίσω του ερίσματα, έχει κύκλους του βαθαίως γερμανικού κράτους με παραφιάδες στη γερμανική κυβέρνηση. Γι' αυτό ακριβώς λοιπόν εμείς είμαστε τόσο σκληροί σε οποιαδήποτε προσπάθεια της Γερμανίας να κλείσει το θέμα, ενώ δεν έχει το δικαίωμα των γερμανικών οφειλών, και σε οποιαδήποτε προσπάθειά της να επιβάλλει με το ζόρι συμφιλίωση, μια συμφιλίωση ψευδεπίγραφη με αντάλλαγμα 30 αργύρια των κάθε λογής γερμανικών ιδρυμάτων. Κύριε Σιγκελάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτή την άμεση παρέμβαση για λογαριασμό του Εθνικού Συμβουλίου και σας προσωπικά. Μου γράφει εδώ η Ελένη, ευχαριστούμε την Επιτροπή για τις αποζημιώσεις και είμαστε μαζί σας. Εμείς βοηθάμε με τον τρόπο μας και αστειώντας λέει, αγοράζουμε γερμανικά αυτοκίνητα, γερμανικά μηχανήματα, γερμανικά προϊόντα από τα σούπερ μάρκετ και πουλάμε τα σπίτια μας σοριδών στους Γερμανούς. Νοητά όμως είμαστε μαζί σας. Αγνοήστε μας τους ανώτατους και ανόητους και συνεχίστε το δίκαιο αγώνα σας, που είναι αγώνα όλων. Πολύ σημαντικό μήνυμα αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε και σας παρακαλούμε και αυτό το θέμα. Έχετε ένα λεπτό για ένα συναφές ζήτημα? Παρακαλώ. Κοιτάξτε, υπάρχει μείζον ζήτημα με το Δήμο Κεσαριανής, ο οποίος αποφάσισε στον πιο εμβληματικό, ηρωικό, μαρτυρικό τόπο ίσως της Ελλάδας, στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής, όπου εκατοντάδες, χιλιάδες αγωνιστές, χιλιάδες πατριώτες δολοφονήθηκαν εμψυχρό από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής, αποφάσισε και ζήτησε από το γερμανικό κράτος να του δώσει ένα ποσό, ευτελές μάλιστα, για να πάρει χημικά και να πλύνει, να καθαρίσει το χώρο, θα έλεγα προσπαθεί έτσι να ξεπλύνει τη γερμανική ενοχή, και να πάρει και ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Λοιπόν, και μάλιστα μια απόφαση που πέρασε εν μέσω πανδημίας με διαδικασία διαδικτυακή από την Οικονομική Επιτροπή, η οποία τώρα την μαθαίνει ο κόσμος στην Κεσαριανή και υπάρχουν οι αντιδράσεις. Νομίζουμε ότι δεν είναι αργά και τώρα να κάνουν πίσω, να αναλογιστούν την ιστορία αυτού του τόπου. Κανένα
κανένας δεν έχει δικαίωμα να την προσβάλλει, να αναλογιστούν ότι το δίκτυο μαρτυρικών δήμων, στο οποίο ανήκει ο Δήμος Κεσαριανής, έχει πάρει ομόφωνες αποφάσεις από το 2014 που τις ανανεώνει κάθε χρόνο εναντίον κάθε συνεργασίας με το γερμανικό κράτος μέχρι να λυθεί το ζήτημα των γερμανικών οφειλών, οφείλουν να αναλογιστούν ότι θα τρίζουν τα κόκαλα των αγωνιστών της εθνικής αντίστασης, του Ναπολέοντα Σουκατζίδη και τόσων άλλων που έχασαν τη ζωή τους υπερασπιζόμενοι την πατρίδα, την ελευθερία και την εθνική μας αξιοπρέπεια. Καλά κάνετε και το θέσατε και αυτό. Είναι πολύ κρίκη σε μια μεγάλη αλυσίδα. Θέλω απλά να πω, κύριε Σιγκελάκη, επανερχόμενος στο Ρίχτερ, γερμανός ιστορικός και συγγραφέας, ουχή καθηγητής διδάσκων, όπως το απαντήσαμε στην εφημερίδα με τη σκέψη δύο μεγάλων συμπατριωτών του, του Καρλ Μάρξ και του Φρίντριχ Έγκελς, η ζωή καθορίζει τη συνείδηση. Καλημέρα, κύριε Σιγκελάκη. Πολύ σωστό, να είστε καλά. Καλημέρα.